τρόπο το εξέφραζαν και οι ίδιοι οι Ζαπατίστας. Είπαν, κοιτάξτε, φτιάξαμε έναν απελευθερωτικό στρατό για να εγγυηθούμε τα δικαιώματα των καταφιεσμένων Ιθαγενών. Αλλά δεν θέλουμε να είμαστε στρατιώτες. Δεν πιστεύουμε στη δομή ενός στρατού. Δεν θέλουμε εμείς να έχουμε την ιεραρχία που αντιστοιχεί σε ένα στρατό. Γι' αυτό θα κρατηθούμε όσο γίνεται πιο μακριά τις κοινωνίες τις οποίες προστατεύουμε. Θα δώσουμε σε εκείνες τη δύναμη να φτιάξουν τους θεσμούς της άμεσης δημοκρατίας τους και εμείς θα υπακούμε στις εντολές τους. Αυτός λοιπόν ο στρατός, ο πρώτος απελευθερωτικός στρατός που διάλεξε ο ίδιος να καταργήσει την ιεραρχία και να αποταχθεί στις κοινότητες που στήριζε, αυτός ο στρατός εγγυήθηκε ένα εξαιρετικά σημαντικό πείραμα άμεσης δημοκρατίας που συμβαίνει σήμερα δίπλα μας, παρότι στην άκρη του κόσμου. Δύο είναι νομίζω τα χαρακτηριστικά αυτού του πειράματος αυτονομίας και άμεσης δημοκρατίας και ταυτόχρονα αυτά τα δύο χαρακτηριστικά είναι και εκείνα που δημιουργούν το πεδίο στο οποίο μπορεί να υπάρξει οπουδήποτε η άμεση δημοκρατία. Θα προσπαθήσω λίγο και τα δύο αυτά να τα αναπτύξω. Το πρώτο είναι η ισότητα και το δεύτερο είναι η συνθήκη του μοιράσματος. Έχετε λίγο υπομονή να δείτε με ποιο τρόπο αυτές οι δύο αρχές αποτέλεσαν τον πυρήνα του ζαπατίστικου πειράματος. Πρώτα το ισότητο, Η ισότητα τι είναι? Είναι ο στόχος της άμεσης δημοκρατίας? Όχι. Το εξαιρετικά σημαντικό χαρακτηριστικό του πειράματος των Ζαπατίστας και του σύγχρονου, αν θέλετε, πολιτικού προβληματισμού, όπως έχει εκφραστεί και από διάφορους θεωρητικούς και φιλόσοφους σύγχρονους, είναι η ανακάλυψη ότι η ισότητα όχι μόνο είναι το αποτέλεσμα, ο στόχος προς τον οποίο πρέπει να τίνει η άμεση δημοκρατία, αλλά ήδη τώρα η προϋπόθεσή της. Πάμε στην άμεση δημοκρατία επειδή θεωρούμε ότι είμαστε όλοι προκαταβολικά ίσοι. Και αυτό το ζούμε εδώ όλες αυτές τις μέρες. Ξεκινήσαμε θεωρώντας ότι είμαστε όλοι ίσοι. Ολονών η γνώμη μετράει. Ολονών η σκέψη είναι σημαντική. Ολονών η προσφορά είναι πολύτιμη. Το παράδοξο λοιπόν της άμεσης δημοκρατίας είναι ότι στοχεύει την ισότητα και την προϋποθέτει ταυτόχρονα. Πώς το κάνανε αυτό οι Ζαπατίστας? Πιστέψαν ότι μπορούν να φτιάξουν εκείνες τους θεσμούς αυτοκυβέρνησης, συλλογικής διακυβέρνησης, αυτοδιαχείρισης, αυτονομίας, στους οποίους θεσμούς μπορούν να συμμετέχουν όλοι. Το κρίσιμο χαρακτηριστικό των αυτόνομων δήμων που έφτιαξαν οι Ζαπατίστας ως θεσμό αυτοδιοίκησης ήταν ότι οι άνθρωποι που μετήχαν στα συμβούλια καλής διακυβέρνησης, όπως τα ονομάζουν, εναλλάσσονται στα πόστα της εκτελεστικής εξουσίας. Η εναλλαγή εγγυάται ένα εξαιρετικά σημαντικό χαρακτηριστικό αυτών των δομών. Την μη συγκέντρωση εξουσίας, την μη προσωποποίηση της εξουσίας, εγγυάται τη δυνατότητα όλοι να κυβερνούν και όλοι να κυβερνιούνται. Κυβερνάμε υπακούοντας, είναι το σύνθημα του Ζαπατίστας, που σημαίνει ότι αυτοί που μετέχουν στα πόστα της διακυβέρνησης έχουν εντολή, δεν έχουν αποκτήσει το προνόμιο να κυβερνάνε, έχουν καταδικαστεί προσωρινά, έχουν πάρει αυτή την εντολή να κυβερνάνε στο όνομα της κοινότητας που τους εμπιστεύτηκε αυτές τις θέσεις. Και ο ρόλος τους είναι προσωρινός, ανακλητός και διαρκώς στον πλήρη έλεγχο της ίδιας της κοινότητας. Είναι τρελό να το σκεφτείτε, και εγώ την πρώτη φορά που το κατάλαβα και το είδα μου φάνηκε εξαιρετικά απίστευτο, ότι αυτοί οι άνθρωποι εναλλάσσονται σε αυτά τα πόστα της κοινότητας και των αυτόνομων δήμων και των συμβουλίων καλής διακυβέρνησης. Φανταστείτε αυτή την τελευταία βαθμίδα, ας πούμε ένα δεύτερο, τρίτο βαθμό αυτοδιοίκησης αυτόνομων κοινοτήτων. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι εναλλάσσονται κάθε 15 μέρες. Πείτε σε κάποιο σύγχρονο τεχνικό της εξουσίας και γραφειοκράτη ότι αυτό μπορεί να είναι εφικτό και θα σας πει είναι μια τρέλα. Ίσα που προλαβαίνουν να καταλάβουν ποια τα προβλήματα πρέπει να φύγουν. Ναι, αλλά τι κερδίζουν? Κερδίζουν έναν λαό που περνάει όλος από μια μαθητεία διακυβέρνηση. Κερδίζουν έναν λαό που μαθαίνει
να είναι δημοκράτης, όχι μόνο ψηφοφόρος, όχι μόνο καν ως μέλος μιας συνέλευσης που ελέγχει, αλλά, προσέξτε, ως εκείνος ή εκείνη που βρίσκεται την επόμενη στιγμή από την άλλη μπάντα και είναι αναγκασμένος και αναγκασμένη να υλοποιήσει τις αποφάσεις που του ανέθεσε η κυβέρνηση. Ισότητα, λοιπόν, κυβερνάμε υπακούοντας. Ισότητα σημαίνει άσκηση μιας ταπεινής συμμετοχής σε μια εντολή που έδωσε η κοινότητα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό που νομίζω ότι είναι απαραίτητο γνώρισμα της άμεσης δημοκρατίας. Το είπα πριν, το μοίρασμα. Οι ανθρωπολόγοι μίλησαν και μελέτησαν κάποιες ιδιότυπες σεγασμένες κοινωνίες που κάποτε μα νομίσαμε ότι είναι πρωτόγονες, τις κοινωνίες του μοιράσματος, που αντί να μαζεύουν αγαθά και εξουσία σε μερικά πρόσωπα, μοίραζαν διαρκώς και τα αγαθά και την εξουσία σε όλους μεταξύ τους. Αυτές οι κοινωνίες, αυτές οι ιδιότυπες κοινωνίες των τροφοσυλλεκτών και των κυνηγών μας φάνηκαν πρωτόγονες. Χρειάστηκε να φτάσουμε στον 21ο αιώνα για να αναβιώσουν ξανά κοινότητες συλλογικής και ομότιμης παραγωγής, για να ξανασκεφτούμε επιτέλους ότι η δημοκρατία δεν είναι μόναχα δημοκρατία γνώμης. Είναι ταυτόχρονα άμεση δημοκρατία μοιράσματος. Είναι συμμετοχή στα αγαθά, είναι η γέννηση των καινούριων κοινών. Δημοκρατία χωρίς κοινό πλούτο που το μοιραζόμαστε δεν υπάρχει, είναι πολυτέλεια, είναι απλώς μια δημοκρατία γνώμη. Δεχτείτε και ας δεχτούμε λοιπόν όλοι εδώ ότι αυτό που ζούμε αυτές τις μέρες δεν είναι μόνο μια δημοκρατία γνώμης, δεν είναι μόνο η ελευθερία συναρπαστική, γοητευτική, όσοι τη ζήσαν νομίζω ότι πραγματικά θα τη θυμούνται για όλη τη ζωή. Αυτή η δυνατότητα να λέει καθένας τη γνώμη του και να διαμορφώνει τη σκέψη του με τη γνώμη του άλλου, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η δημιουργία κοινών αγαθών. Αγαθών που μοιραζόμαστε όλο αυτό το καιρό. Υπηρεσιών που ανταλλάσσουμε μεταξύ μας. Συνθηκών υποστήριξης, στήριξης, αλληλεγγύης που δημιουργούν νέα πεδία κοινών αγαθών, κοινών στόχων. Δημοκρατία λοιπόν χωρίς μοίρασμα. Και μάλιστα όχι απλώς επειδή κάποιοι είναι εξαιρετικά γενναιότεροι, αλλά επειδή η ίδια η κοινότητα, η ομάδα, η ομίγυρη, η συνέλευση έχει θεσπίσει εκείνους ακριβώς τους τρόπους που επιβάλλουν το μοίρασμα, τέτοιου είδους δημοκρατία έχει νόημα να την ονομάζουμε άμεση. Και κοιτάξτε, εκείνο που χρειάζεται πριν απ' όλα και πάνω απ' όλα να μοιραστούμε για να φτάσουμε ξανά στο προηγούμενο γνώρισμα περί ισότητας, είναι αυτό το περίεργο, πολύ πολύ περίεργο πράγμα που μας ταλανίζει και μας βασανίζει γιατί δεν ξέρουμε πώς να το πολεμήσουμε. Είναι εξουσία. Δεν υπάρχει τρόπος να φανταστούμε την κατάργηση της εξουσίας, την κατάργηση της καταδυνάστευσης ανθρώπου από άνθρωπο, αν δεν φτιάξουμε συλλογικά τους θεσμούς που εμποδίζουν τη συσσόρευσή της. Η εξουσία καταργείται επειδή όλοι μπορούμε να μετέχουμε στη διακυβέρνηση και ταυτόχρονα να δίνουμε λόγο εναλλασσόμενη σε αυτήν. Η κατάργηση λοιπόν της εξουσίας είναι η υπέρβαση του διλήμματος εξουσιάζω δεν εξουσιάζω. Είναι η παραγωγή θεσμών που περιορίζουν, ανακυκλώνουν, σκορπίζουν, μοιράζουν αυτή τη δυνατότητα. Οι κοινωνίες του μοιράσματος αυτό μας το δίδαξαν. Αλλιώς ξέρετε κάτι, ο άξιος κυνηγός την άλλη μέρα θα ήταν ηγεμόνας. Πώς θα καταφέρναν και ο άξιος κυνηγός που έφερνε περισσότερο θύραμα από τους διπλανούς του να το μοιράζεται με όλους, σκεφτείτε τι σοφία συλλογική υπήρχε σε αυτή την κοινωνία που καταφέρναν ακριβώς αυτό. Καταφέρναν να μετριάζουν αυτή την υπεροχή, δίνοντάς της τη δυνατότητα να μετατρέπεται ενδεχομένως σε ένα κοινωνικό κύρος, αλλά όχι σε δύναμη επιβολής της βούλησης κάποιων πάνω σε κάποιους άλλους. Εκείνο λοιπόν που είδαμε, και αυτό το κάνανε οι Ζαπατίστας για παράδειγμα, κρατώντας τη συλλογική ιδιοκτησία πάνω στη γη, τη συλλογική εκμετάλλευση των κοινών στο όνομα της κοινότητας και με τους θεσμούς που όριζε η κοινότητα. Η επανάσταση των Ζαπατίστας έγινε τη στιγμή που κηρύχθηκε παράνομη η συλλογική κοινωνική ιδιοκτησία πάνω στη γη, υπερασπίζοντας αυτό το δικαίωμα της κοινής χρήσης, της κοινής εκμετάλλευσης και των κανόνων συλλογικής χειραφέτησης που προκύπτουν από αυτή την κοινή χρήση, εξεγέρθηκαν οι κοινότητες των Ιθαγενών στο μακρινό νότο του Μεξικού.
Θα τελειώσω με μια εικόνα.